Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει εκτίσει από τον περασμένο Φεβρουάριο τον πραγματικό χρόνο ποινής που του επέβαλαν. Έχει καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης και αναμένει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και ο Ηλίας Κασιδιάρης υπέβαλε ανάλογο αίτημα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη. Πράγματι, Γιάννη, αίτηση αποφυλάκησης κατέθεσε ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε 13 χρόνια κάθριση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Το αίτημά του υπευλήθη ήδη στη φυλακή Δομοκού, όπου κρατείται, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να το διαβιβάσει στον εισαγγελέα Λαμία. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα και η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμίας επί του αιτήματος. Να σου πω ότι είναι τα ίδια όργανα αλλά και τα ίδια φυσικά πρόσωπα που αποφάσισαν. Ακριβώς, που αποφάσισαν πριν από μερικά 24 ώρα την με όρους αποφυλάκηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ο πραγματικός χρόνος ποινής του Ηλία Κασιδιάρη έληξε πριν από 3 μήνες. Ήδη εκτεί επιπλέον χρόνο από τον προβλεπόμενο, χωρίς να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα δίκημα και ενώ διαθέτει λευκό ποινικό μητρό. Πληρούνται λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί. Τυπικά να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης πληρεί τις προϋποθέσεις της συμφόρων απόλυσης του ήδη από τον Φεβρουάριο, καθώς έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, δεν έχει πειθαρχικά παραπτώματα στο διάστημα της κράτησής του, ενώ του χορηγούνται άδειες κανονικά. Στο ερώτημα που θέσαμε στην συνήγορό του για το εάν η υπόθεση των Σπαρτιατών μπορεί τυπικά τουλάχιστον να εμποδίσει την συμφόρων απόλυσή του, μας απήντησε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της άσκησης ποινικής δίωξης. Και δεν, σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Όπως είπε στον ΟΠΑ η δικηγόρος του, ο Ηλίας Κασιδιάρης πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να αιτηθεί την υφόρον απόλυσή του από τον περασμένο Φεβρουάριο. Δηλαδή έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Και δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα. Τέλη Απριλίου κατατέθηκε το αίτημα του Ηλία Κασιδιάρη και είναι η πρώτη φορά που το υποβάλλει. Προτάσει 3 λόγους προκειμένου να βγει εκτός φυλακής. Ο πρώτος έχει να κάνει με το ότι έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του από τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το λευκό πειθαρχικό μητρό του και ο τρίτος ότι παίρνει ήδη άδειες. Τον τελικό λόγο φυσικά τον έχει το Δικαστικό Συμβούλιο της Λαμίας που θα αποφασίσει εάν τελικά θα αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης στις προσεχείς ευρωεκλογές, θα ψηφίσει το κόμμα Πατριώτες και το Συνταγματάρχη Εναποστρατεία Γιώτη Χαράλαμπο. Ο κύριος Γιώτης είναι ήδη εκλεγμένος με την παράταξη του Ηλία Κασιδιάρη στο Δήμο Αθηναίων και θα εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην Ευρωβουλή θα αγωνιστούμε για να ενισχύσουμε τη διεθνή θέση της πατρίδος μας, την εθνική μας άμυνα και την εσωτερική μας ασφάλεια, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Θα καταπολεμήσουμε με κάθε τρόπο τη διαφθορά, τα σκάνδαλα και τη φτωχοποίηση των Ελλήνων, για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση και τα μεγάλα συμφέροντα. Διεκδικούμε μια ισχυρή Ελλάδα και ένα λαμπρό μέλλον για κάθε Έλληνα πολίτη. Κυκλοφόρησε το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του Ηλία Κασιδιάρη, «Ο στρατηγός μου και αυτοκράτορα Αλέξανδρος». Διατίθεται επίσης το best seller «Το δόγμα των 7 θαλασσών».